Κύριε Συντυχάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χθες πέρασε, εντάξει, συζητήθηκε στη Βουλή η συζήτηση, δεν είχε τους τόνους που είχε άλλες φορές, έτσι. Πέρασε και η αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τις εθνικές εκλογές. Τώρα, πείτε μου εσείς τώρα που έχετε μια τελείως διαφορετική οπτική σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτό το άρθρο 32 ήταν ήττα του Τσίπρα ή έπεσε ο Τσίπρας στην κομπίνα που του στήσε ο κ. Μητσοτάκης για να τον κερδίσει, ή ήταν κάτι που είχε συμφωνηθεί γενικότερα? Κοιτάξτε να δείτε, γιατί το θέμα με το Σύνταγμα και τις αλλαγές του Συντάγματος έχουν συζητηθεί πάρα πολλές φορές και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Δημόσιο Διάλογο κτλ. Το γεγονός ότι εχθές στη Βουλή δεν οξύνθηκε η αντιπαράθεση είναι γιατί υπάρχει μια συμφωνία, θα έλεγα, στο στρατηγικό επίπεδο. Δηλαδή ότι το Σύνταγμα πρέπει πάση θυσία να ενισχύσει το πολιτικό σύστημα με πολλούς διαφόρους τρόπους. Και όταν λέμε να ενισχυθεί το πολιτικό σύστημα, να δηλώσει δηλαδή την σταθερότητά του το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Εξού και το ζήτημα ότι δεν μπορεί μια κυβέρνηση να πέσει έτσι εύκολα με αφορμή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ή την ψήφο εμπιστοσύνης κτλ. Κατά συνέπεια, εκφράστηκε μια τέτοια συμφωνία εχθές στο Κοινοβούλιο για το ζήτημα του Συντάγματος. Από εκεί και μετά, εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θέλουμε να πούμε το εξής, ότι ο λαός πρέπει να βγάλει συμπεράσματα. Συμπεράσματα ότι αυτό το πολιτικό σύστημα είναι τόσο βαθιά σαπημένο που δεν μερεμετίζεται ούτε το Σύνταγμα, ούτε με μέτρα επιμέρους διαχειριστικά, και ζητάει συνολική ανατροπή. Αυτή είναι η ουσία, δηλαδή, κατά την άποψή μας, και η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα εχθές στη Βουλή ακριβώς δηλώνει, παρά το γεγονός ότι και εμείς κάναμε επιμέρους προτάσεις για τις αλλαγές στο Σύνταγμα, που βέβαια δεν λήφθησαν υπόψη. Και δεν μας δίνεται και το δικαίωμα, το δημοκρατικό δικαίωμα που επικαλούνται άλλοι, παρά μόνο για τα δύο κόμματα, τα δύο πρώτα κόμματα δηλαδή που έχουν βουλευτές άνω των 50, να μπορούν να καταθέτουν προτάσεις και να αντίθονται σε ψηφοφορίες. Μάλιστα, οπότε εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ας πούμε στο θέμα της απλής αναλογικής, Φερρυππίν. Είδαμε ότι κόμματα τα οποία κατά κανόνα μιλούν και λένε ότι, και βγάζω το ΚΚΕ να παίξω, έτσι, δεν το συζητάμε, το ΚΚΕ θα έχει τη δική του αντίληψη αυτού. Ας πούμε το ΚΙΝΑΛ, ήταν κατά της απλής αναλογής, αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα. Κοιτάξτε, εντάξει, ο καθένας θέλει να εξυπηρετήσει και κάποια επιμέρους πολιτική σκοπιμότητα. Η ουσία είναι ότι αποτελεί απλή αναλογική, για παράδειγμα, αυτό που εφαρμόζεται ή εντάσσεται μέσα στο Σύνταγμα. Όχι, δεν είναι απλή αναλογική, δεν το συζητάμε. Είναι μια παραλλαγή. Μπορεί να θεωρείται αναλογικότερο, αλλά δεν είναι απλή αναλογική. Το λέω διότι χύνεται πάρα πολύ μελάνη γύρω από αυτό το ζήτημα της απλής αναλογικής, διότι μπορεί να μην είναι 50 οι έδρες που παίρνει ως μπόνους το πρώτο κόμμα, αλλά λέει πολύ συγκεκριμένα ότι το 10% θα πηγαίνει ουσιαστικά στο πρώτο κόμμα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι το σύστημα έχει ανάγκη από ισχυρές κυβερνήσεις στα πλαίσια ενός διπολικού συστήματος, και με αυτή την έννοια δεν πρόκειται ποτέ να το εφαρμόσουν, αν και εμείς ως ΚΚΕ δεν παραμένουμε σε αυτό μόνο το σύνθημα εφαρμογή της απλής αναλογικής, γιατί μπορεί να αξιοποιηθεί η απλή αναλογική και με άλλους τρόπους προκειμένου συνενετικούς, δηλαδή να ενισχύσει το πολιτικό σύστημα, δηλαδή να διαμορφώνει συμμαχίες μεταξύ κομμάτων του αστικού τόξου και τα λοιπά, έτσι ώστε να διωγνίζονται οι κυβερνητικές πολιτικές, έτσι. Μάλιστα, για να δούμε. Τώρα, κύριε Συντυχάκη, οι δανειστές επιστρέφουν για να έχουμε άλλη μία αξιολόγηση. Η ιστορία με τα κόκκινα δάνεια έχει λίγο μπλοκάρει όσον αφορά κάποιες λεπτομέρειες. Θέλω να μείνω σε ένα κομμάτι και θα ήθελα να το σχολιάσουμε εδώ. Η κυβέρνηση προσπάθησε να εντάξει ένα μέρος των μικρών επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία μέσα στο νόμο. Η συζήτηση που είχε με τους εκπροσώπους των ελληνικών τραπεζών φαίνεται ότι κατέληξε κάπου. Ωστόσο, αντιδρούν οι δανειστές και μάλιστα θεωρούν ότι η στάση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είναι διαφορετική από τη θέση που κατέληξαν Ελλάδα και κυβέρνηση και τραπεζίτες, είναι πιο σωστή, και γι' αυτό αντιδρούν και λένε ότι δεν πρέπει να είναι εκεί μέσα. Το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το εξής. Ο ρόλος του κεντρικού τραπεζίτη είναι να στηρίζει τη χώρα του ή να στηρίζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είναι και ο εργοδότης του? Αυτό δεν έχω καταλάβει.
για το ρόλο του κ. Στουρνάρα και να συζητήσουμε λιγάκι και το πώς βλέπετε εσείς αυτή την ιστορία με τα κόκκινα δάνεια. Κοιτάξτε, το τραπεζικό σύστημα, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Γερμανία, είτε στην Αγγλία, είτε σε οποιαδήποτε καπιταλιστική χώρα, προφανώς έρχεται να υπηρετήσει τις ανάγκες της καπιταλιστικής κερδοφορίας, να το πω έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι το τραπεζικό σύστημα είναι σύμφυτο με βιομηχανούς, με εφοπλιστές, παίζει το ρόλο του, του διαμεσολαβητή για την χορήγηση δανείων για τις επενδυτικές δραστηριότητες μιας οικονομίας. Άρα λοιπόν το τραπεζικό σύστημα σε καμία περίπτωση δεν έρχεται αυτή τη στιγμή, κατά συνέπεια και οι κυβερνήσεις του, στην προκειμένη περίπτωση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν έρχεται να προστατεύσει τον, ούτε τον μισθωτό, τον συνταξιούχο, τον απλό, εν πάση περιπτώσει, μεροκαματιέρι που πήρε ένα δάνειο γιατί ήθελε να χτίσει ένα σπίτι, να βάλει την κεφαλή του από κάτω, ούτε φυσικά να προστατεύσει τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές επιχειρήσεις που λόγω της κρίσης δεν μπόρεσαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό άλλωστε ομονοούν όλοι ότι η λύση είναι η επίλυση των κόκκινων δανείων με την, είτε με τη μορφή του πληστηριασμού είτε με τη μορφή της βοήθειας στο τραπεζικό σύστημα με μια νέου τύπου ανακεφαλαιοποίηση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Δραγασάκης σε ανύποπτο χρόνο είχε θέσει αυτό το, να το πω έτσι, το τρομοκρατικό δίλημα απέναντι στο λαό, δηλαδή είχε αποδεχτεί τον πληστηριασμό του σπιτιού του, της επιχείρησής του, ή θα πρέπει να συμφωνήσει σε μια νέα κρατική ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε απόφαση υπάρχει, δεν πρόκειται να ενισχύσει τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους, τον απλό εργάτη και τον αγρότη, διότι ήδη προβλέπεται μέσα στο 2019 20.000 πληστηριασμού στη χώρα μας και τα επόμενα χρόνια υπολογίζει ότι θα πάει στα 120-130.000 πληστηριασμοί. Με περίπου τόση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η κυβερνητική πολιτική δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε δίκαιη ανάπτυξη, ότι μας βγάζει από τη στενοπό, από τις δυσκολίες και τα διέξοδα. Ο λαός πρέπει να πάρει την απόφαση και έχει όλη αυτή τη δυνατότητα μέσα στο 2019, τέσσερις ξεχωριστές κάλπες, να πάρει την απόφαση να τιμωρήσει και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που κινούνται σε αυτόν τον άξονα της ενίσχυσης. Βλέπετε του όμως, μεγάλου κεφαλαίου μέσα από πολιτικές. Για τη συζήτηση σας διακόπτω ότι ναι, αυτή η πόλωση, και είναι και ιστορικά το ΚΚΕ, φαντάζομαι έχει την εμπειρία ιστορικά να το καταγράφει αυτό, ότι όποτε πολλώνεται το κλίμα, τα μικρότερα κόμμα βρίσκονται σε μια μέγενη. Κακό αυτό για τη δημοκρατία την ίδια, αλλά γίνεται. Και το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσετε εσείς, και κατά την άποψή μου πρέπει να μπορέσετε, να δείξετε στον κόσμο αυτές τις αλήθειες που λέτε, όταν η πόλωση στρέφει εν είδη προβάτων ένα μεγάλο μέρος του κόσμου σε δύο συγκεκριμένα κόμματα. Ίσως οι λέξεις εν είδη προβάτων εντός εισαγωγικών με παρεξηγήσουν κιόλας. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το μοτίβο, πάντα οι δύο ισχυροί να κονταροχτυπιούνται και να την πληρώνουν οι μικρότεροι, ίσχυε από παλιά, δεν είναι κάτι καινούργιο. Θυμάστε παλιά και επί Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, αυτό το δικοματικό σύστημα κτλ., πώς λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα και με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και τη Νέα Δημοκρατία. Ενισχύουν και οι δύο αυτό το κάλπικο δίλημα πρόοδος-συντήρηση. Θεωρώντας δηλαδή τι, ότι πέρα από αυτούς τους δύο δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ, μετά φυσικά και την λύση της συμφωνίας τους με τον ακροδεξιό σχηματισμό των ανεξάρτητων Ελλήνων, και θέλοντας να εμφανιστεί ως, πώς να το πω έτσι, ο μέντορας, ο ηγητής της νέας σοσιαλδημοκρατίας και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη νέα κεντροαριστερά κτλ., προβάλλει πάρα πολύ έντονα αυτό. Πάντως, το πρόοδος. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά εκεί είναι η στροφή, η θέση του. Εκεί, αυτή τη στροφή έχει κάνει κεντροαριστερά, είναι περισσότερο παρά αριστερό κόμμα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω κάτι. Καταρχάς έχουν χάσει την έννοιά τους. Το περιεχόμενό τους, μάλλον, αυτές οι έννοιες. Αριστερά, κεντροαριστερά κτλ. Η άποψή μας είναι ότι τα ράσα δεν κάνουν το παπό. Ο καθένας μπορεί να λέγεται όπως θέλει. Στην πράξη τι είναι? Στην πράξη έφερε ένα τρίτο μνημόνιο.
στην πράξη έχει πάρει μέτρα σε βάρος του λαού με μειώσεις μισθών, συντάξεων, με πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060. Άρα λοιπόν ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Ο λαός δεν πρέπει να πέσει πάντως στην παγίδα του μικρότερου κακού. Αλλά σε αυτό πρέπει ξέρετε, να συμβάλλετε... εμείς είμαστε η πρόοδος, άρα είμαστε το μικρότερο κακό, ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι το σκότος, είναι το μεγαλύτερο κακό. Γιατί υπάρχει ο αντίλογος από τη Νέα Δημοκρατία, ότι εσείς φέρατε ό,τι φέρατε τα δεινά στους Έλληνες, άρα πρέπει να απαλλαγεί η Ελλάδα και ο Έλληνας σήμερα από εσάς και να ακολουθήσει τη Νέα Δημοκρατία, που είναι πολύ πιο ικανή να διαχειριστεί για λογαριασμό του κεφαλαίου βέβαια τις υποθέσεις. Και εκεί είναι που αρχίζει και χοντρώνει το παιχνίδι, ότι από τη μια η Νέα Δημοκρατία φλερτάρει με τους ακροδεξιούς ως νεοφιλελεύθερη δύναμη και από την άλλη φυσικά η Νέα Δημοκρατία κατηγορώντας το ΣΥΡΙΖΑ ότι φλερτάρει με τους διάφορους μπαχαλάκηδες, ναι, με τη Μολότοφ και τα λοιπά. Τάξη και ασφάλεια. Τάξη και ασφάλεια. Άρα λοιπόν ο λαός δεν πρέπει να μπει σε αυτά τα διλήμματα. Μάλιστα. Πρέπει να τα σπάσει αυτά τα διλήμματα και να στηρίξει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε όλες τις κάλπες, σε όλες τις αναμετρήσεις, αλλά και μέσα στο κίνημα. Να βγει στο προσκήνιο ο λαός και να διεκδικήσει όλα όσα του αφαίρεσαν τα προηγούμενα χρόνια. Κυρία Συντηχάκη, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, γιατί δυστυχώς ο χρόνος τρέχει ο ραδιοφωνικός. Κάντε μου ένα σχόλιο για το τελικό σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για εισαγωγή στα ΙΕ. Γιατί έχω ακούσει διαφορετικές προσεγγίσεις σήμερα, και θετικές και αρνητικές, και ότι καλό, αλλά ήθελε κι άλλα. Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να το μελετήσουμε καλά, να το δούμε στην ολότητά του. Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι το εξής, ότι σε καμία περίπτωση δεν καταργεί την παραπαιδεία, σε καμία περίπτωση δεν σταματάει το Λύκειο να αποτελεί ένα απέραντο εξεταστικό κέντρο. Θα έλεγα ότι τις οξύνει ακόμα περισσότερο τις ταξικές επιθέσεις, διαμορφώνει ένα μεγαλύτερο διαφοροποιημένο σχολείο, τα παιδιά άντε μέχρι την πρώτη λυκείου, μετά αρχίζει η κονιορτοποίηση στην κυρολεξία, διότι θα τον βάλει σε μια λογική ή θα επιλέξει την ελεύθερη πρόσβαση επιλέγοντας τμήματα και σχολές που δεν έχουν μεγάλη ζήτηση, και από την άλλη η άλλη κατηγορία των μαθητών που θα θεωρούνται οι καλοί μαθητές που θα επιλέγουν τις σχολές χαμηλή ζήτηση, που θα είναι ιατρικές. Πάντως, να σας πω κάτι. Δεν είναι θετικό το γεγονός ότι μπορούν οι νέοι να μπαίνουν χωρίς εξετάσεις στο πανεπιστήμιο και εκεί να γίνεται πλέον η διαδικασία ποιος μένει, ποιος δεν μένει στα εξάμηνα που θα ακολουθούν? Κοιτάξτε, το θέμα της ελεύθερης πρόσβασης καταρχάς είναι καινούριο. Θα σας υπενθυμίσω ότι σαφώς είναι καινούριο. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕ δεχόμαστε μια ηλικία 52 ετών. Θυμάμαι ως μαθητής, οι δυνάμεις τότε της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο των μαθητών, των φοιτητών, είχαν υιοθετήσει τη λογική της ελεύθερης πρόσβασης. Που σημαίνει τι? Μπορεί να σου δίνει τη δυνατότητα να περάσεις το πρώτο έτος, να κάνεις το πρώτο έτος και μετά να μπεις στη διαδικασία των εξετάσεων, που θα είναι πολύ πιο αυστηρές οι εξετάσεις. Σημαίνει ότι όχι απλώς δεν καταργείται η παραπαιδεία, αλλά αντιθέτως μεταφέρεται και στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ικανοποιώντας και ένα λόμπι, να το πω έτσι, παραπαιδείας και στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλάζει κάτι για το φοιτητή σε σχέση με αυτό? Δεν αλλάζει. Αυτό που κανονικά εκείνη και η πρόταση του ΚΚΕ, ότι μέχρι τα 18 του χρόνια το σχολείο πρέπει να είναι ανεπηρέαστο και να δίδει τη γενική γνώση, τη γενική παιδεία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει το σχολείο σήμερα να είναι 12χρονο, να είναι βασικό, υποχρεωτικό, να δίνει όλες αυτές τις απαραίτητες γνώσεις και από εκεί και μετά να δίνει τη δυνατότητα της επιλογής προς ποια κατεύθυνση θέλει να πάει ο νέος άνθρωπος. Δεν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή ότι το Λύκειο ενισχύεται ο εξεταστικός του ρόλος, καταργούνται τα μαθήματα γενικής παιδείας και ουσιαστικά από την Δευτέρα Λυκείου μπαίνει σε ένα ατέρμονο κυνήγι, σε ένα κυνήγι ανταγωνισμού για το αν θα περάσει στη μία σχολή, αν θα περάσει στην άλλη, άρα φουντώνει και η παραπαιδεία. Άρα δεν επιλύει κανένα από αυτά τα προβλήματα η κυβέρνηση. Κύριε Συντηχάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.